Και μιας και έχω στη γραμμή μου την προπονήτρια του Στίβου του Ηρακλή, που αγαπάμε όλοι μας πάρα πολύ. Προπονήτρια και όχι μόνο θα πω. Το κορίτσι που τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, για τα πάντα όλα. Θα κάνω το ίδιο παράπονο που έκανα και πέρυσι η Ελεονόρα Ρωσιάδου. Θέλουμε και ένα κάμπ για εμάς τους μεγαλύτερους. Δεν γίνεται. Καταρχήν ξεκινάς και μόνο που με είπες κορίτσι να σου πω 10 ευχαριστώ παραπάνω. Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους ακροατές. Γεια σου Ελεονόρα μου. Έχω παράπονο. Θέλουμε ένα Ήρα κάμπ για τους 30 και πάνω. Κοίταξε, δεδομένου ότι ακόμα δουλεύουμε πάνω στο Ήρα κάμπ, βάζουμε νέες ιδέες και το εμπλουτίζουμε συγκριτικά με πέρυσι. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή και εμείς, σου. Να παίξουμε κι εμείς, ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σου. Αλλά θα είναι ζόρικα, να ξέρεις, δεν θα είναι εύκολα. Προετοιμάσουμε. Πρέπει να κάνω προετοιμασία, Σκέψω ότι πέρυσι αυτό είναι που έγραψα και πριν από λίγο, ότι κατέρανε 5 η ώρα και μας λέγανε κοιμόταν μέχρι τις 7 το επόμενο πρωί. Τι τους κάνατε. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν θα είναι εύκολα. Επειδή πολλοί φίλοι μου πέρυσι έφεραν τα παιδιά τους στο Ήρα Camp, πραγματικά μου το λέγανε και τώρα με ρωτούσανε. Θα γίνει φέτος, πότε θα ξεκινήσει. Το θέλουμε ξανά και τα παιδιά το ζητούν γιατί δεν το έχουν ξεχάσει και λένε μπαμπά, μαμά, θα έχουμε φέτος Ήρα Καμπ. Και να που έχουμε ξανά. Και είσαι εσύ κατάλληλη να μας ενημερώσεις για όλα, να απαντήσουμε και στην οποιαδήποτε απορία εφόσον υπάρξει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για ημερομηνίες, για ώρες, για το τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, για εγγραφές. Βεβαίως. Σ' ακούμε. Καταρχήν να πω ότι μέσα από τη δουλειά μου και από την επαφή που έχω από τα παιδιά, επειδή πολλά από τα παιδιά που έχουμε εδώ στο τμήμα του Ηρακλής στην Ακαδημία συμμετείχαν στο περσινό Ηρακάμπ, η μεγαλύτερη επιβράβευση που λαμβάνουμε είναι η χαρά τους και το βλέμμα τους πώς μας κοιτάνε και θα γίνει. Το Ηρακάμπ θα γίνει. Το χαμόγελο που μας δίνουν μετά είναι το καλύτερο μπράβο, μπορώ να πω, για τη δουλειά που κάναμε. Βέβαια το όφελος θεωρώ ότι είναι και για τους δύο, και για τα παιδιά και για τους γονείς και δαιμόνες. Δεδομένου ότι και τα παίρνουμε από το πρωί, τα απασχολούμε παραγωγικά, εμπλουτίζουμε τις αθλητικές τους γνώσεις, κάνουμε πολλές δράσεις που θα τις αναφέρω αναλυτικότερα σε λίγο. Αλλά θεωρώ ότι είναι και μια διοργάνωση η οποία βοηθάει και τους γονείς. Ξεκινάει λοιπόν το Ήρα Καμπ, πέρυσι είχε γίνει μια εβδομάδα. Mm-hmm. Φέτος το πρόγραμμα είναι να γίνει σε 4 εβδομάδες. 4! 4 εβδομάδες, λίγο διαφορετικά βέβαια από πέρυσι, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα μέχρι και 4 εβδομάδες. Η πρώτη εβδομάδα θα ξεκινήσει και θα έχει την ίδια μορφή, τον ίδιο χαρακτήρα που είχε και πέρυσι. Θα τα παραλαμβάνουμε από τις 8 η ώρα το πρωί, 8 και 4 εν πάση περιπτώσει, μέχρι τις 4.30 που τα απασχολούμε. Σκεφτείτε σαν ένα σχολείο που χτυπάει το κουδούνι. Το ολοήμερο που λέμε στο σχολείο, ναι. Ναι. Ένα σχολείο ολοήμερο που χτυπάει το κουδούνι και τα παιδιά αντί να αλλάξουν μάθημα, αλλάζουν άθλημα. Ενώνεται όλος ο Ηρακλής, ενώνονται όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη και το ποδόσφαιρο μέσα. Έχουμε στίβο, μπάσκετ, βόλεϊ, ράγκμπι, κολύμπι, συγχρονισμένη, πόλο, τζούντο, ξυφασκία. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι. Έχουμε πολλά αθλήματα, εν πάση περιπτώσει. Και τα παιδιά περνάνε λοιπόν, τους δίνουμε έναν αθλητικό προσανατολισμό. Δεδομένου ότι και η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι όλα τα παιδιά έχουν ένα ταλέντο. Το θέμα είναι να βρούμε ποιο είναι αυτό το ταλέντο. Και να το εξελίξουν. Φυσικά με την προϋπόθεση ότι τους αρέσει κιόλας. Μέσα από το Ήρα Καμπ λοιπόν τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις του Ηρακλή, μέσα στο κέντρο της πόλης. Έχουμε πολλά γήπεδα, αξιοποιούμε τους χώρους μας. Ηλικίες, από ηλικίες πόσο μέχρι πόσο. Ξεκινάμε από 5 έως 14. Υπάρχουν τμήματα διαφοροποιημένα ανάλογα με την ηλικία και υπάρχει και το αντίστοιχο ασκησιολόγιο. Τα 5 φαντάζομαι τι γίνεται στα 5, έτσι. Καλά, φαντάζομαι. Τα 5 γίνεται χάμος πέρυσι, εντωμεταξύ που και φέτος θα γίνει. Βάζουμε κάτι πισίνες με νερό μέσα προκειμένου επειδή είμαστε διανύουμε καλοκαιρινό μήνα. Ναι. Θέλουμε να τα δροσίζουμε τέλος ενδιάμεσα. Σαφώς και έχουμε λάβει υπόψη ότι οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Οπότε μετά το κάθε μάθημα υπάρχει κάποια θεωρία, κάποια ταινία ανάλογα με το άθλημα. Τα παιδιά κάνουν διάλειμμα για να φάνε φυσικά μέσα. Υπάρχουν 3 γεύματα κατά τη διάρκεια του Ήρα Καμπ. Πρωινό, δεκατιανό και μεσημεριανό. Το οποίο αναγράφεται και στην αίτηση. Θα ξέρουν οι γονείς ακριβώς τι είναι αυτό που θα δώσουμε στα παιδιά τους να φάνε. Και λειτουργεί λοιπόν ένα αθλητικό σχολείο, να πούμε, εκεί μέσα. Έως 14, είπες, Ελεονόρα. Ναι. Για λίγο το χάνω, για λίγο. Για λίγο το χάνεις, και εγώ για ένα χρόνο περίπου το χάνω. Κρίμα. Δεν πειράζει, θα είμαστε εκεί από μαζί με τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Βάζαμε πισίνες λοιπόν πέρυσι και τα μπουγελώναμε. Ωραία. Ελάτε λίγα καύσιμα να σας δώσουμε. Τα παιδιά ανυπομονούν, είναι ξετρελαμένα.
Και εκτός από το ευχάριστο λοιπόν κομμάτι και σαφώς βασιζόμενο πάνω στην επιστημονική οδό, γιατί όσοι λειτουργούν μέσα όλοι οι προπονητές στο γάμο σήμερα κλείσει είναι καταρτισμένοι επιστήμονες πάνω, με δίκευση πάνω στο αθλημά τους. Mm-hmm. Θα έχουμε και την τιμή, όπως και πέρυσι, να υπάρξουν μεγάλα ονόματα του αθλητισμού μέσα. Θέλουμε τα παιδιά να έχουν, να τους δίνουμε, πώς να πω, τον ήρωα, τον αθλητικό τους ήρωα. Θα υπάρχουν λοιπόν αθλητές του Ηρακλή, πολύ γνωστοί από το μπάσκετ, από το ποδόσφαιρο, από διάφορα αθλήματα που θα βρεθούν κοντά στα παιδιά, θα μιλήσουν, θα τους λύσουν απορίες. Θέλουμε να βλέπουμε το θαυμασμό στο... πέρα από τη χαρά στα μάτια τους, θέλουμε να βλέπουμε και τα παιδιά να κοιτάζουν με θαυμασμό κάποιους ανθρώπους. Να έχουν κάποιο πρότυπο, ναι, να έχουν κάποιο κίνητο. Ναι, ναι. Τι άλλο μπορούμε τώρα... να πούμε, γιατί είστε σε στάδιο που τρέχετε σε προετοιμασία, έχουμε κάτι να πούμε για τους γονείς, έχουμε να ξαναπούμε πούμε, μάλλον, Ελεονόρα μου, για τους γονείς που ενδιαφέρονται και μας ακούν αυτή τη στιγμή, τι πρέπει να κάνουν. Το απλό, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει ήδη. Μην ξεχάσω να πω πολύ σημαντικό, όπως είχαμε και πέρυσι, ότι τα παιδιά πέρα από τα θύματα που θα συμμετέχουν, πέρα από όλες τις άλλες δράσεις που, που ετοιμάζουμε, γιατί ακόμα δουλεύουμε πάνω στο project, θα υπάρχει και η ιατρική ομάδα του Γάμα Σίγμα Ηρακλή, και θα παρέχουμε μέσα στο πρόγραμμα αυτά, μέσα στο πρόγραμμα θα παρέχουμε ιατρικές εξετάσεις. Θα υπάρχουν ορθοπαιδικοί, υπήρχε καρδιολόγος και πέρυσι, οπότε είναι ένα πλήρες πακέτο, θεωρώ, για να υπάρχει και ένας έλεγχος της υγείας του κάθε παιδιού. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει ήδη, οι αιτήσεις εγγραφές μπορούν να βρεθούν είτε στο Ira Store που είναι μέσα στην εγκαταστάσεις του Ηρακλή, είτε στα γραφεία του Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Να σημειώσει ο κόσμος και αν θέλει ένα τηλέφωνο, είναι τα σταθερά του Ηρακλή 231-0-20-77-15, όπου μπορούν να παίρνουν και από εκεί πληροφορίες. Έναρξη έχουμε στις 18 του μηνός. Είναι η τρίτη μετά του Αγίου Πνεύματος, με το που κλείσουν τα σχολεία. Και το 18 με 23 λοιπόν θα είναι ακριβώς όπως ήταν και πέρυσι. Οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι λίγο διαφορετικές, γιατί δεδομένου ότι αυξάνει η θερμοκρασία θα υπάρχει μια μεγαλύτερη εξειδίκευση, δηλαδή θα επιλέγουν συγκεκριμένα αθλήματα που θα θέλουν στην να απασχολήσουν. Στην πισίνα μας βλέπω. Στην πισίνα μας βλέπω όλους, ναι. Όποιος λοιπόν έχει απορίες, μπορεί αν θέλει και ευχαριστώ να τα απαντήσουμε τώρα, αλλά από εκεί πέρα να καλέσει το 231-0-20-77-15, να πάει στο Ira Store, στην μπουτίκ του Ηρακλή, η οποία βρίσκεται Αγίου Δημητρίου 159Β, απέναντι από την είσοδο του ΑΧΕΠΑ, είναι πάνω στην Αγίου Δημητρίου και όσοι το γνωρίζουν. Αλλά και αν τυχόν τα παιδιά ανήκουν ήδη σε κάποιο τμήμα του συλλόγου, υπάρχουν ήδη και εκεί οι αιτήσεις, μπορεί να ενημερωθεί από τους αντίστοιχους προπονητές. Και στους εφόρους να απευθυνθούν και τα λοιπά εκεί των τμήματων. Να θυμίσουμε ότι όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος είναι στα 100 ευρώ, έτσι, για είναι 100 ευρώ η μία εβδομάδα, ναι. Μέσα είναι και η διατροφή, μέσα είναι και εξετάσεις, όλο το πακέτο μέσα. Τώρα αν υπάρχει δεύτερο παιδί υπάρχει έκπτωση, είναι μείον 20%. Και ζητούμε λίγο χρόνο παραπάνω για να ανακοινώσουμε και το τελικό κόστος, εφόσον κάποιος είναι να συμμετέχει και τις 4 εβδομάδες, γιατί σαφώς θα υπάρχει μια διαφορετική τιμή στο σύνολο. Αλλά για κάποιον που θέλει να συμμετέχει την εβδομάδα είναι στα 100 ευρώ. Για αυτόν που θέλει να επαναλάβει το περσινό είναι η ίδια τιμή, ίδιες ημέρες, μια εβδομάδα δηλαδή, με όλα αυτά που περιλαμβάνουν. Δράσεις, να πω, ναι. Και να ξέρει ο γονιός ότι δεν θα δώσει τίποτα έξτρα. Δηλαδή δίνει τα 100 ευρώ και έχει ήσυχο το κεφάλι του, γιατί και φαγητά και τα πάντα και δωράκια, φαντάζομαι τους έχετε εκεί ετοιμάσει όλα. Θα έχουν δώρα τα παιδιά όπως και πέρυσι από τους χορηγούς μας. Είμαι πολύ χαρούμενη, πραγματικά, ανυπομονώ. Κι εγώ. Κι εγώ και σας ζηλεύω όλους. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να είμαστε όλες αυτές τις ώρες με τα παιδιά. Γι' αυτό και από πέρυσι σας παρακαλώ να κάνουμε το Ira Camp για μεγάλους. Εντάξει, θα το βάλουμε. Θα το πιέσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ απλά ότι καλύπτουμε ανάγκη. Δηλαδή, πέρα ότι τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά, θεωρώ ότι είναι μια ανάγκη, γιατί με το που κλείνουν τα σχολεία, πολλοί γονείς δεν έχουν την ευκολία του να έχουν ένα χωριό, ίσως κάποια γιαγιά, παππού που να τα κρατήσει. Οπότε τα παιδιά απασχολούνται παραγωγικά, δημιουργικά. Και βοηθάμε και τους γονείς αλλά και τα παιδιά να μάθουν κάτι παραπάνω. Να κάνουν νέους φίλους και να γνωρίσουν και να δουν τα κύπελα του Ηρακλή. Είναι σημαντικό όλο αυτό το... και η θεωρία, όχι μόνο η πράξη. Να γίνονται πολύ εύκολα Ηρακλάκια με αυτόν τον τρόπο. Πολύ εύκολα. Και αυτό, ναι, σαφώς. Και αυτό. Καλά, αυτό εσύ το κάνεις κάθε μέρα για χρόνια. Με τα 300-500 πόσα παιδιά έχεις. 500 πλέον έχουμε φτάσει. Καλά πάμε. Πω, έτσι το είπα. Όντως 500? Ναι, 500. Πείθεμας όμως, Γιώργο μας. Ξέρεις όλα τα ονόματα απ' έξω. Γιατί έχουμε πιο μεγάλους στόχους. Ξέρω όλα τα ονόματα και όλα τα επίσης απ' έξω, ναι. Των παιδιών. Ξέρεις 500 ονοματεπώνυμα απ' έξω. Ναι, ναι, αμέ.
Και ξέρω και παιδιά που. Ναι, τα ξέρω και τα. Θα σε βάλω να τα πεις, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα τα πω όλα. Όλα. Αν μου πέσει. Μπράβο σου, όπως μπράβο και στους υπόλοιπους του Στίβου, γιατί το έχω ξαναπεί. Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά. Και επί της ευκαιρίας, δώσ' μου και ένα point να ξαναπώ εγώ τα μπράβο, αλλά να μας δώσεις και δύο πινελιές, αν θέλεις, για το διασυλλογικό με τα παλικάρια μας που το κατακτήσανε οι πρόσφατα, όπως και βγήκανε... πέρυσι. Ναι, ναι. Φέτος εξελίχθηκε σε δύο ημέρες πάλι το διασυλλογικό πρωτάθλημα στην κατηγορία ανδρών-γυναικών και οι άνδρες του Ηρακλή επανέλαβαν την περσινή επιτυχία και έρθισαν το πρωτάθλημα. Να τα λέμε αυτά. Πολλά μετάλλια. Να τα λέμε, ναι, να τα λέμε και αυτά. Σημαντικό εδώ στην, τουλάχιστον το δικό μας το κομμάτι είναι να δίνουμε μια πολύπλευρη, ένα πολύπλευρο κινησιολόγιο στα παιδιά μέχρι και την πρώτη γυμνασίου και μετά να παίρνουν πιο εξειδικευμένοι προπονητές και να ακολουθούν πιο εξειδικευμένα αθλήματα. Κάνουμε από όλα τα αθλήματα, από όλα τα αγωνίσματα, συγγνώμη, μέχρι και την πρώτη γυμνασίου και από εκεί πέρα τα παιδιά μπαίνουν σε πιο αγωνιστικό πρόγραμμα. Αναλόγως έχουμε διάφορους προπονητές, είμαστε ομάδα, όπως ομάδα είμαστε και στο Ηρακάμπ, έτσι, με αρχηγό φυσικά τον Φώτη Λιωθέ, ο οποίος είναι εκεί μέρα νύχτα, ακούραστος εργάτης. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον ίδιο και τον ΓΣ που και φέτος μας δίνει τρεις αιτήσεις, που δεν είναι μικρό δώρο, είναι 300 ευρώ παιδιά στο σύνολο. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει μόλις το κληρώσουμε τις επόμενες μέρες, έτσι. Χαμός θα γίνει. Όποιος θα κερδίσει, να το ευχαριστήσουν όλοι. Τελευταία ερώτηση. Πέρα από ότι σε ζηλεύουμε όλοι, πώς την παλεύεις με 500 παιδιά κάθε μέρα? Αχ, Γιώργο, να σου πω, μακάρι να είμαι με 500 παιδιά παρά με 500 μεγάλους, να είμαι ειλικρινή. Το κλασινούμε, είναι πιο ευχάριστο το κλίμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το αγαπάω. Σαφώς δεν είναι πάντα εύκολο, έχει τις δυσκολίες του, αλλά θεωρώ ότι μου αρέσει. Από εκεί ξεκινάει η επιτυχία. Μου αρέσει αυτό που κάνω. Και κάθε μέρα. Είναι και τιμή μου φυσικά να είμαι σε τόσο μεγάλο σύλλογο, σαφώς. Εννοείται. Βοηθάει και ο σύλλογος. Και κάθε μέρα, όποιος μπει έτσι λίγο να χαζέψει στο Facebook και στη σελίδα του Ηρακλή με τις Ακαδημίες και όλα αυτά που ετοιμάζεται, κάθε μέρα θα δει και κάτι διαφορετικό. Δεν χορταίνεις δηλαδή με τίποτα. Τι τα βάζουν. Σήμερα μου στείλανε φωτογραφία από το Λουξεμβούργο, ένα κηρύκο, ναι, που έχουμε 5 χρονών, με το, να μην χαρώ, να μην το ανεβάσουμε κι αυτό. Είναι ωραίο, χάρηκα. Και το Σάββατο ήταν πολύ ωραία, πήγαμε πάνω στο ζωολογικό του κήπου, γενικώς κάνουμε... Τα έχετε τρελάνει τα παιδιά, κάθε μέρα τα βάζετε και κάνουμε και κάτι. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο πραγματικά. Και να συνεχίσετε έτσι πολύ. Και από κοντά στο Ηρακάμπ. Και εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε άλλη μια φορά τουλάχιστον όταν πλησιάζει και ο καιρός. Για να το. Στη διάθεσή σου. Ξαναφέρουμε έτσι τον κόσμο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ. Γεια. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.